Είναι μια δύσκολη στιγμή. Είναι μια από χθες το βράδυ προσπαθώ να τον ηρεμήσω. Η κατάσταση είναι ακραία. Στέλνει ένα μήνυμα την ώρα που ακυρώνεται το πεντακάθαρο γκολ του ΑΚΠΟΜ. Θα το διαβάσω, δεν μπορώ, όχι όλο. Στείλε μου τη φωτό του επόπτην. Τώρα δεν διαβάζετε. Αρχικά καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια ευχή κάνω. Η μάνα γη να δεχτεί γρήγορα στις αγκαλιές της αυτόν τον επόπτη, αυτόν τον άνθρωπο ληστή, αυτόν τον εκτελεστή, όχι με αγγελικό πρόσωπο, γιατί είναι μετριότατο και το πρόσωπό του, ο οποίος χωρίς με μηδενική ανοχή, με εκπληκτική θρασίτητα, έκανε ληστεία στις τσέπες πάρα πολλών, μα πάρα πολλών παικτών του στοιχήματος, έτσι, όταν έχουν στοιχηματίσει στο over 1,5 του ΠΑΟΚ, μπαίνει μπάλα στα δίχτυα, ένα γκολ. Τι να πούμε, παιδιά, ό,τι ποίημα. Και να πούμε είναι λίγο, το ποίημα είναι λίγο. Ποίημα. Ένα γκολ το οποίο αρχικά θα βοηθήσει τον ΑΚΠΟΜ να ανεβάσει την ψυχολογία του. Αυτό είναι το Α. Αυτό που έγραψα και εγώ. Αδερφέ, έχω δώσει εγώ 1 εκατομμύριο στην Άρσεναλ και στον παίκτη πόσα λεφτά. Ωραία. Και του στερεί το πρώτο γκολ. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κύριος σε εισαγωγικά καμπούρης από την Εύβοια, γνωστός πλέον της Πάση, να εκτελεί χωρίς κανένα αναισθητικό τον ΠΑΟΚ και κατ' επέκταση τους παίκτες που θα κέρδιζαν πάρα πολλά χρήματα από αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κύριος Καμπούρης, ο σαν άλλος δήμιος, να εκτελεί, να παίρνει κεφάλια και εμείς να μας στεναχωρεί τόσο πολύ που να μας χαλάει την ψυχολογία μας για τον υπόλοιπο της βραδιάς. Ναι, γιατί το νούμερο που θα έγραφε λογικά θα ήταν μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι... Κοίτα, εγώ που είμαι ένας ταπεινός λαϊκός παίκτης του στοιχήματος, βλέποντας στο ημίχρονο το 0-0 του ΠΑΟΚ και το 0-0 του Άρη, βλέπω τον Άρη στον Άσο τον απλό, με τον Κούγια τώρα, εντάξει. Ναι. Με τον Κούγια, στο κατάμεστο σχεδόν Καθατζόγλου. Τα συγχαρητήριά μας γι' αυτό. Ναι, δεν μπορείς να πεις κάτι. Μπράβο τους. Μπράβο, αν και εγώ είμαι της άποψης, στηρίζω αυτούς που φάγαν το κανάλι. Ναι. Όταν τραβιόντουσαν δεξιά. Των προηγούμενων κατηγοριών. Τον Τρακτέρλι. Ναι, αυτούς, εγώ με αυτούς είμαι. Ναι. Δεν είμαι με τους θεσινούς. Θα πάμε εκεί, αμέσως μετά θα πάμε εκεί. Ναι. Βλέπω λοιπόν 2-10 τον Άρη στον ημίχρονο. Ναι. Λέω, όπα. Και καπάκι, βλέπω όλο ένα διάρρη τον πάω κοβερ 1,5. Η Γκολμπέτ είχε διάθεση να μοιράσει χρήματα. Και σε κάποια φάση λέω, δεν μπορεί. Έτσι όπως παίζαμε εμείς το πρώτο, το δώγαμε και άνετα. Δεν ήταν δηλαδή ότι έλεγα θα βάλει 2 ΠΑΟΚ. Έτσι. Εντάξει, για να είμαστε και σαφείς. Σαφής και αντικειμενική, αυτή είναι η βάση μας. Η βάση είναι αυτή. Γιατί είμαστε. Εντάξει, έτσι όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Η ουσία. Γαλουχηθήκαμε. Γαλουχηθήκαμε. Και βάζω ένα σεβαστό ποσό, ρε αγόρι μου. Όχι τα δικά σου που είσαι χαλάζω αίματος. Ναι. Μας απλώς η δουλειά μας είναι αυτή. Ναι. Πώς άλλος πάει στην οικοδομή, ναι. Πώς άλλος δουλεύει στα τρένα. Ναι. Μας η δουλειά μας είναι ο τζόγος. Ναι. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, είναι επάγγελμα. Τι λες τώρα. Ναι. 100%. Και λοιπόν βάζω αυτό το ταπεινό ποσό για να το κάνω 4 φορές πάνω. 4,3 φορές πάνω τα λεφτά μου. Δεν υπήρχε καλύτερη επένδυση στον κόσμο σε εκείνο το διάστημα. Δεν υπήρχε. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν. Ο Άρης τη μία ευκαιρία πήρε από την άλλη. Ακούω εγώ γιατί έχω τον Νικολάκη τον Παπαδόπουλο παράλληλα στη μετάδοση. Λέω θα μπει εκεί. Και ξυπνήσουν τα δικά μας. Μπήκε εκεί. Μπήκε από το δικό μας. Με 2 λεπτά διαφορά πρέπει να είναι. Χάνει ένα μαλλί η Λάρης από ό,τι κατάλαβα. Χάνει ένα μαλλί, αλλά την γλιτώνουμε εκεί στοιχηματικά. Και μπαίνει το γκολ του παιχταρά, του σφίχτη. Ο παίχτης είναι εκπληκτικός. Πιστέψτε, Ελ Καντουρί. Είναι μάγος. Μπορεί επάνω του να βασιστεί ολόκληρη ομάδα. Κοιτάξτε τι μπαλαδόφατσα έχει, με τι απλότητα υποδέχεται την μπάλα, γιατί η απλότητα σε κάνει μοναδικό και όποτε θέλει να είναι σύνθετος, το έχει στον υπέρτατο βαθμό. Τους γλεντάει χθες, δε φίλε. Πλασάρει μέσα σε 8 άτομα. Απέναντι γωνία. Μπορεί να το κάνουν πολλοί, αυτό πιστεύεις. Με 3 κοντρόλ από το δεξί στο αριστερό την μπάλα, να σβήσουν τα φάλτσα. Άμα είδες την μπάλα και αρκετά φάλτσα, είναι πολύ δύσκολο εκεί την ώρα. Γλυκό πλασέ στην αριστερή γωνία, τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Χαρήκαμε. Και εκεί που το βράδυ πάει να γίνει ακόμα καλύτερο, να κλειδώσουμε και τη διάδα. Ακριβώς εκεί. Ναι. Το τρυπνών μετά του ωφελεί μου. Ακριβώς. Γιατί είναι τεράστια ευτυχία να κερδίζεις και η ομάδα σου και η τσέπη σου. Και είναι ένα τέλειο στοιχηματικό παίξιμο όταν μετά το 80 βλέπεις ότι θα ανοιχτεί ο Πανιώνιος λογικά, έτσι, και εσύ που είσαι καλύτερη ομάδα
Τι ηλίου φαϊνότερο από αυτό, να κάνεις ένα δεύτερο γκολ. Το οποίο το κάνεις και έρχεται ο ληστής, ο λίσταυχος, ο Νταβέλης, να πάρει τα λεφτά μέσα από τις τσέπες. Ναι. Ας αυτόν τον άνθρωπο γίνεται δικαστήριο με ενόρκους και είναι παμψηφί ένοχος, παμψηφί. Με φυσιολογική κατάληξη την εκτέλεση. Σε εισαγωγικά. Ναι, όχι. Εκτέλεσε εννοώντας ότι η ζωή του δεν μπορεί να είναι όπως ήταν πριν, θα είναι μέσα σε ένα κελί. Αυτό εννοείς. Μα αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Είναι το κελί 12 ή 33, όπως λέει το γνωστό άσμα. Ναι. Μαργαρίτη. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, εγώ έλεγα πριν ότι ρε φίλε έγραψε χθες στο SDN ότι είναι στημένο ο βοηθός. Εννοείς τα στημένα λεμόνια, τα στημένα πορτοκάλια. Αστημένο. Ναι. Εγώ λέω αυτό. Και πάω στο δικαστήριο. Και μου λέει ο δικαστής. Μα πώς το λες αυτό. Και του δείχνω την εικόνα. Και ξέρεις, τα δικαστήρια κρίνουν πάντα με απτές αποδείξεις. Ναι. Τι καλύτερο από την εικόνα αυτό των Κινέζων. Μια εικόνα 1000 λέξεις. Ναι. Αυτή η συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να είναι και 5000 λέξεις. Δηλαδή αυτό είναι καινούριο. Ναι. Σε καλύπτουν τρεις παίκτες. Τρεις. Ναι. Και δεν μετράει τον γκολ. Τώρα τι για καινούργια πράγματα φτιάχνουμε. Δεν το έχεις δει εσύ, γιατί δεν έχεις τη λήψη τη δική μου. Ναι, εγώ αντανακλαστικά όταν μπαίνει τον γκολ, είμαι πολύ αριστερά. Δεν βλέπω την ευθεία. Δεν έχω εικόνα αν είναι offside ή όχι. Αλλά ξέρεις πότε το σηκώνει. Που εκεί καταλαβαίνεις τα πάντα, εντάξει. Πριν δεις το replay και καταλάβεις τα πάντα. Ωραία. Το σημαίνει το σηκώνει όταν η μπάλα αναπαύεται μέσα. Ναι. Καταλαβες. Δεν είναι αντανακλαστικό το σήκωμα όταν πάει η μπάλα στον ακπομ. Άρα μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Αυτό ακριβώς. Μια σύγχρονη μαφία. Ναι. Και εδώ λοιπόν τώρα ερχόμαστε και λέμε ότι χάθηκαν μεγάλα ποσά και πρέπει να μας διασφαλίσει. Η διοργανώτρια αρχή, ρε φίλε. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Μου δώσει πίσω τα λεφτά μου. Και όμως αυτά, Σταύρο μου, είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Τα λεφτά χαθήκανε, τα λεφτά άλλαξαν χέρια και πάμε για άλλα. Δηλαδή κάποιος που διάβασε λάθος το παιχνίδι, πληρώθηκε. Έτσι ακριβώς. Και εσύ που το διάβασες σωστά, έχασες τα λεφτά σου από την τσέπη σου. Όπως ακριβώς στη ζωή. Τίποτα δεν είναι με βάση την αξιοκρατία. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που κινούν τα νήματα. Τα κινούν, τα ισοπεδώνουν. Και Σταύρο, τώρα θέλω να αλλάξω θέμα. Κινούμενοι πάντα στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σαν το ακλόνι του φαβορή του πρωταθλήματος. Βάσει και στοιχηματικών εταιριών, βλέπω την Goldbet. Δύο ποσοστό και όλοι οι άλλοι μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή, δεύτερη αγωνιστική. Άκου πού βρισκόμαστε, πώς είναι τα γεγονότα και αν κάνω λάθος, όλα με διορθώσεις. Ο Ολυμπιακός είναι σε υπέρτατη ευτυχία και εφορία. Εφορία τη γνωστή, όχι την άλλη την εφορία. Μπράβο. Την εκτέλεση. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ζει ημέρες ένδοξου παρελθόντος σιγά σιγά. Να οι νέοι βγαίνουν περιουσιακά στοιχεία, είναι στον 7ο ουρανό. Προπονητάρο, να τα νέα τα παιδιά, τα ταλέντα, η εθνική ομάδα, η Αυριανή. Έτσι. Ο Άρης έχει κάνει δύο νίκες, δεν έχει δεχτεί γκολ. Έτσι. Είναι μια ανάσα από το να κατεβούν στον Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι. Μια ανάσα. Και θα... Εντάξει. Αυτό πρέπει λίγο να προσέξουν εκεί, το κομμάτι με την έπαρση. Γιατί πραγματικά έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος. Αυτό αποδεικνύουν. Και πάντα μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Πώς λοιπόν η ΑΕΚ κάνει τις νίκες της με τον τρόπο που τις κάνει. Έτσι. Με τον Παπαδόπουλο, τον οποίο... Και εμείς από όλες αυτές τις ομάδες φαινόμαστε σαν να είμαστε οι πιο προβληματικοί. Πώς γίνεται αυτό, αφού εμείς είμαστε το φαβορί. Δεν ξέρω. Είναι μέσα στα αναπάντητα ερωτήματα. Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε καλοί. Εμείς απαγορεύεται να κάνουμε. Κάναμε ένα ματς κακό. Κακό ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά το αποτέλεσμα. Κάναμε μία δεύτερη νίκη. Με τον Πανιόνι, τον οποίο μην ξεχνάμε, πέρσι κάναμε 2-2. Πέρσι χάσαμε 3-0. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μια εύκολη έδρα που περνά και κάνει βόλτα. Ποτέ. Είναι μια έδρα. Άμα σου κάνει οποία... γκολ στο κακό σου ημίχρονο, αντίο ζωή. Έτσι. Αντίο ζωή. Και είναι και καλό ο Πανιόνιος χθες. Μια χαρά είναι ο Πανιόνιος. Ναι. Μια χαρά είναι ο Πανιόνιος. Και πρόσεξε με τώρα τι γίνεται. Είναι νίκη που επειδή εγώ μετράω τι κάναμε πέρσι. Εγώ βάζω συν 2 πόντους. Καλύπτουμε το μείον 2 που ξεκινήσαμε τη σεζόν με αυτή τη νίκη. Πάρα πολύ σωστά μαθηματικά, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει. Εγώ πρέπει να δω. Πέρσι ήμασταν πρώτοι. Άρα λοιπόν, ήδη έχουμε 2 βαθμούς παραπάνω από τους περσινούς. Και έχουμε και 2 παιχνίδια τα οποία δεν παίχτηκαν και θα παιχτούν. Ελπίζουμε. Εντάξει, ελπίζουμε ότι θα παιχτούν αυτά κάποτε. Εγώ θέλω τον ΠΑΟΚ να συνεχίσει με ταπεινότητα. Ταπεινότητα, ναι. Η οποία ταπεινότητα είναι αυτή που σε κάνει σπουδαίο. Έτσι. Και μια απλότητα η οποία είναι μοναδική. Η απλότητα είναι ένα εξαιρετικό χάρισμα.
Ας συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε τις νίκες μας. Σβήσαμε τους μείον 2. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, κύριοι και κυρίες. Ξεκινήσαμε από μείον 2. Ναι, γεγονός. Έχουμε 4 βαθμούς, θα είχαμε 6. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι. Εγώ πάντως στην ομάδα, όταν σε τόσο μέτριο και κακό από το ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο καταφέρνει και κάνει νίκη, τη βλέπω από εδώ και πέρα να ανδρώνεται ακόμα περισσότερο. Θα αλλάξουν και 3-4 μέλη στην ομάδα. Πιστεύω ότι θα μπουν και άλλοι παίκτες. Δηλαδή θεωρώ δεδομένο ότι θα μπει ο Βέμπλουμ. Ο Βέμπλουμ θα μπει. Δεδομένο. Το σημαντικότερο για μένα είναι. Να αποκτήσει τη φόρμα του λίγο ξανά ο Βιερίνια, ο οποίος είναι ακρογωνιαίος λίθος της ομάδος και χθες δεν είναι καλός. Θα επιστήσουμε την προσοχή στα κιλά του. Δεν είναι κιλά, ρε. Δεν έχει ρυθμό. Δεν έχει ρυθμό. Και θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Νόμιζα με την Μπενφίκα ότι ήταν ένα τέμπο κάτω επειδή είναι γρήγοροι άλλοι. Τελικά δεν έχει συνέλθει ποτέ τον τραυματισμό, φίλε. Ο τραυματισμός του τον έχει κρατήσει. Εγώ, φίλε μου, στο Βιερίνια και σε παίκτες τέτοιας ποιότητας θα είμαι πολύ κριτικός απέναντί τους. Θεωρώ ότι πρέπει να παίρνει προσπάθειες περισσότερες, να έχει περισσότερες πρωτοβουλίες, να ανεβάζει την ομάδα, έτσι, και όχι να δίνει απλές πάσες και να μην κάνει ξεχωριστά πράγματα για το καλό της ομάδος. Αυτός είναι η ποιότητα, ο Μάτος είναι η ποιότητα, ο Ελκαντουρί. Από αυτόν έχουμε τις κεντρικές απαιτήσεις. Από αυτή την τριάδα έχουμε τις απαιτήσεις. Από τον Μπέλκα. Ο οποίος Μπέλκα χθες βγήκε και κλωτσούσε. Είναι ευρίας, δεν του πήγε το παιχνίδι. Εσύ τι θα κάνει. Δεν πιστεύω να κλωτσούσε για την αλλαγή. Όχι. Έτσι, για το παιχνίδι. Για το παιχνίδι. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι, δεν του βγαίνει τίποτα χθες. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Γιατί θα τρελαθεί, άμα δεν σου βγαίνει τίποτα. Έχουν να δει τώρα. Ένα από τα κόλπα που κάνουν οι άλλοι. Που είναι Αθηναίοι κολομπαράδες, τους ξέρεις, τους έχεις ζήσει. Είναι αεριτζίδες, δηλαδή. Σου λένε κάτι. Χαρισματική λαοπλάνη. Ναι, σου λένε κάτι και εσύ στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις αυτό που πραγματικά λένε. Δηλαδή ακούς λέξεις. Και εσύ φτιάχνεις τη σωστή λέξη μέσα στο μυαλό. Φτιάχνεις τη σωστή. Και τη σωστή εικόνα, βέβαια. Του ζήσαμε, του ζούμε. Η εμπειρία, χάρισμα. Η εμπειρία, χάρισμα. Φίλε, κανονικά. Δεν θέλω να αντιμετωπίσεις όπως έναν ντόπιο εδώ. Ξέρεις τον ντόπιο ότι από βλακεία μπορεί να σου πει και μια. Ναι, μια βλακεία παραπάνω. Ναι. Ο άλλος έχει στόχο, ο Αθηναίος. Έχει λόγο που στα λέει. Και ξέρει από πού ξεκινάει και πού θέλει να φτάσει. Ναι, γιατί φίλε, η χώρα για να. Είναι το 70% του Δεκανοπαιδίου είναι Πελοποννήση. Αυτά. Δηλαδή, αν βουλιάξει εκείνο το σημείο, έγινε μια στραβή. Ρε, οι παλιοελαδίτες. Ναι, έγινε μια στραβή και βούλιαξε. Ναι. Σωθήκαμε. Η Πελοπόννησος. Ναι, ναι. Όπως είναι, έτσι. Σωθήκαμε, δεν τελείωσε. Αμαριάδα, πύργος. Τι να αρχίσω σου τώρα. Όχι, δεν θέλω. Ναι. Δεν θέλω. Να δώσουμε λίγο χαιρετίσματα στην κορυφαία ζώνη της πόλης. Ζώνη, κούτσι ζώνη, θα κάνω διαφήμιση, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι. Την οποία τη φορά ένα θεσπέσιο πλάσμα σε κεντρικό γραφείο. Έτσι. Τη θαυμάζουν όλοι σε εκπληκτική κατάσταση και σήμερα. Ναι. Τα συγχαρητήριά μας, Advocat Teos. Φίλε, ναι. Δάκρυα, λιγμή, αναστεναγμή, ναι. Και σήμερα. Ήταν, ξέρεις, το σκάουτινγκ το έκανα εγώ. Όπως κανείς δεν είχε να γνωρίσει το σκάουτινγκ μου, φίλε. Συγκλονιστική εξέλιξή της. Συγκλονιστική. Και πότε, από το χωριό είχε έρθει όταν πήγαμε. Ναι. Όταν έκοψε το μάτι μας. Σαν άλλος Ινεμπολίδης. Θυμάστε τον Ινεμπολίδη, αετός Σκίδρας. Και γενικά η Σκίδρα βγάζει. Ναι, ταλέντα. Εκεί τα χωριά τα έχουν. Σκίδρα, Κρύα, Βρύση. Ναι. Αριδές. Αριδές. Ναι. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή τα φιλιά μας στις 24 φίλες μας από τη Σκίδρα. Ξεσύρθε η μία και μετά άρχισε η μαζική μετανάστευση. Τσουκουτ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 σου
αρχαίοι Έλληνες, πάντως, ξέρω ότι θυμάμαι, γιατί χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά γενικότερα. Ναι. Είπανε ενός κακού μύρια έπονται. Ναι. Γιατί, ρε. Γιατί και να το πεις καλού, αυτό. Πέστε ενός καλού. Πέστε ενός καλού. Έπονται και μύρια. Πολλά είναι τα μύρια, ρε, φίλε. Πολλά, τα... Πολλά είναι. Πόσο να αντέξεις. Αλλά κάτι θα έγινε για να βγει αυτό. Έγινε. Κάτι θα έγινε. Κάτι θα έγινε. Εξέρουν αυτοί περισσότεροι. Ποιος πέθανε, ποιος μου έλεγε, μου έλεγε Ηλία, ότι κάποιος από τους τραγικούς ναι. πέθανε επειδή έσκασε μια χελώνα στο κεφάλι του. Τους μεγάλους τραγικούς. Όχι από την τριάδα των κλασικών. Κάτσε, κάτσε, φίλε. Εσχύλο, Σοφοκλή. Περίμενε, περίμενε. Και Ευρυπίδη. Περίμενε. Χελώνα στο κεφάλι. Και δεν το ξέρω εγώ, μυθολογία φυσικά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι χελώνα. Δεν πετάνε χελώνε. Κάπου θα έχει ανέβει ή κάπου θα την έχει. Α! Την πήρε ένα αετό. Α, ναι. Ζώων. Ναι.
δεν και καμία. Την άφησε. Και την άφησε και την έφαγε ο άλλος στο κεφάλι. Και τι θα χτυπήσει τώρα, χτύπημα ετού σε κεφάλι. Σταύω. Καθένα από χελώνα, ρε φίλε. Ενώ αλλάζουμε θέμα, εμένα συνέχεια. Πώς πέθαναν 20 από τους σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. 20. Περίμενε. Astrology.gr δεν το βλέπω και πολύ. Πρέπει να το βρω αυτό. Σήμερα έχει δύο μάτσα ελληνικά, να ξέρεις. Η γνώση είναι. Να το. Ο Εσχύλος. Ο Εσχύλος. Ναι. Ο Θρύλος ισχυρίζεται ότι ένας αετός πέρασε τη φαλάκρα του. Τη φαλάκρα το γράφει. Τη φαλάκρα το διαβάζει. Είναι τρόλ, ρε. Ναι, αλλά ναι. Αυτό είναι. Το γράφουν και σε ιστορικά. Πέρασε τη φαλάκρα του ποιητή για βράχο και άφησε να πέσει πάνω του πάνω, μια χελώνα. Έτσι σκοτώνει τις χελώνες ο αετός μετά τη τρώη. Δεν κάθεται να βαράει, δώσει το μυστρί, το πυροφόρι. Εντάξει. Προσθέτει επίσης ότι ο χρησμός του είχε προειπεί ουράνιον σε βέλος κατακτενή. Δεν καταλαβαίνω καν. Απολύτως τίποτα δεν κατάλαβα. Πες μου ένα παρολί, πες μου ένα over 3,5, ένα live με ένα που δεν έχει αρχίσει. Over μισή χελώνα τον αέρα. Πες μου 0 και τα γειτονικά. Αυτά να τα καταλάβω όλα, να σε πω. Να σε πω τα πάντα και να τα μάθεις κι εσύ. Να τα μάθεις γιατί χρειάζεται. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ είμαι μια ανάσα, φίλε, να ξεκινήσουμε να γράψουμε ένα βιβλίο. Έτσι, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Ή όταν η μπύλια γυρίζει». Όταν η μπύλια γυρίζει. Τελίτσες. Είναι πιο ποιητικό, ναι. Τελίτσες. Ποιητικό, ναι. Ή η ανηφόρα. Wow. Η ανηφόρα. Αυτό έτσι. Θα τσιπίσουν και οι κουμενάκια, είναι πιο εμπορικό. Σ' αρέσει αυτό, ε? Εγώ και εμένα, και κουμενάκια ναι, είπα, ναι, ναι. Και να λέμε διάφορα... Η ανηφόρα. Η ανηφόρα, ναι, ναι, ναι. Η ανηφόρα, γιατί είπαμε. Ο Χριστός, τον οποίο το σεβόμαστε, τον υποληπτόμαστε, το αν τον πιστεύουμε ή όχι είναι άλλο θέμα για τον καθένα προσωπικό. Ανέβηκε μία ανηφόρα, το Γολγοθά, και έμεινε στην ιστορία, στους αιώνες των αιώνων. Υπάρχουν άνθρωποι, τα δύο τρίτα της Ελλάδος, οι οποίοι ανεβαίνουν καθημερινά, είναι ήρωες, έτσι δεν ασχολείται κανένας μαζί τους, και πολεμάνε. Με πενιχρά μέσα. Να ζήσουν μια καθημερινότητα. Το βαρύναμε, ξαναγυρνάμε στον ΠΑΟΚ. Ξαναγυρνάμε στον ΠΑΟΚ, πιο καλά είναι. Δεν έχω εικόνα. Και στον Καμπούρι. Άρε Καμπούρι. Έπαθα μόνο και στο μεταξύ, εκείνη την ώρα που στέλνει το μήνυμα, για να καταλάβει πώ μπορεί να γίνει το κακό. Ναι, έτσι. Τίποτα δεν θέλει. Ναι, τίποτα δεν θέλει. Πώ λέει, θόλο στο μυαλό την του. Την ώρα που στέλνει το μυαλό. Το μήνυμα είναι η ώρα που βλέπω τι έχει σηκώσει. Ναι. Γιατί δεν το στέλνει. Μόλι την μπάλα να πάθει και στα δίχτυα. Τον goal, όχι, μετά. Βλέπω. Μα πανηγύρισα, φίλε. Πρόλαβα να πανηγύρισα. Βλέπω το replay εκείνη την ώρα. Την ώρα που το στέλνει, βλέπω το replay. Και λέω, δεν μπορεί. Και βλέπω και σένα. Καταλαβαίνω ότι το νούμερο είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Είναι. Γιατί ξέρεις πότε καταλαβαίνεις το λόγος είναι πολύ εκνευρισμένο. Είναι με δύο κουβέντες. Αλητεία ισχύς του είδους. Και δεν διορθώνεται. Δεν διορθώνεται. Γιατί είμαστε ρεαλιστές. Δεν διορθώνεται. Αυτό το που κουβεντιάζαμε και πριν. Είσαι ο Τριτσόνης. Τον έχεις βάλει εσύ ρε φίλε αυτό. Ωραία. Ναι. Δεν θα έπρεπε ήδη να έχεις βγάλει μια ανακοίνωση να πεις ότι παιδιά για να μην σκοτωθείτε όλοι με όλους. Ωραία. Τελείωσε αυτός. Αφήστε το στην άκρη. Τον καθαρίζω εγώ. Τώρα θα είναι αμαρτία αυτός να ξαναεποπτεύσει οποτιδήποτε μάτς. Γιατί θα αποπτύσσει ο Κομίνης. Διαιτεύει. Ο Κομίνης είναι τόσο στις λίστες κανονικά. 2-2 έχει. Εντάξει. Σε 2 πρώτες αγωνιστικές. Εντάξει. Τι άλλο να πεις δηλαδή. Εντάξει, αηδία. Και ξέρεις πώς γίνεται εκεί. Που πάει να αλλάξει την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήθελε να κόψει και το έκανε τελικά εκ του αποτελέσματος την έναρξη μιας δυναστείας. Η οποία εγώ πιστεύω ότι απλώς θα καθυστερήσει σε ένα χρόνο. Ναι. Ένα χρόνο αυτό είναι. Βλέπεις όμως πόσο δύσκολο είναι, φίλε. Τώρα αυτοί προσπαθούν να κερδίσουν ό,τι προλαβαίνουν μέχρι να μπει το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ θεωρείς ότι θα μπει. Θα μπει, κοίτα, άλλες δύο αγωνιστικές τέτοιες και θα διακοπεί το πρωτάθλημα μέχρι να μπει το ΒΑΡ. Ναι. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Τρίπολη το Σάββατο. Καταλαβαίνεις ότι κάνει μετάδοση ο Γιάννης ο Πάγκος στην Νόβα. Ναι, 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 τον άκουγα. Σφυρίζει, το βλέπα, γίνεται. Και απέβασαν 1,5 λεπτό γιατί δεν κατάλαβε τι έγινε ο άνθρωπος. Κολλάει, ρε. Το λογικό, ναι. Ναι. Ότι πάθαμε όλοι. Ναι, κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Κάτι έκανε ο Μάνταλος. Βγάλε λογικά, κίτρινε στο Μάνταλο, έμεσο. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι δίνει. Και δίνει πέναλτι. Και έχουν το θράσος και λένε ότι είναι καθαρό, ρε φίλε. Εντάξει, έτσι γίνεται πάντα. Εκεί παίζεται το παιχνίδι, λοιπόν, στην επικοινωνία. Το ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δίνει ποτέ φαβορή στοιχηματική. Γιατί δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχει ποδοσφαιρικά κριτήρια μόνο υπόψη σου. Ναι. Ναι, συμφωνώ. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στη μεταγραφή του Γιάγια Τουρέ. Έχεις δει το Photoshop. Στον Ολυμπιακό. Έχεις δει. Εντάξει, πέρα από το Photoshop,
Στάβω, εγώ τη θεωρώ μια τεράστια μεταγραφή. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε 5 χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη Μπαρτσελόνα. Άλλα 5 χρόνια στη Σίτι. Τεράστιος. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Πόσο χρόνο το δηλώνει αυτός? 36, βάλε. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, για την Ελλάδα μπορεί. Μπορεί εύκολα. Δεν μπορεί. Εγώ ξέρω που έχω την ένστασή μου. Είναι καλή μεταγραφή. Είναι καλή μεταγραφή που αλλάζει ισορροπίες. Ότι και ο Νάτχο δεν έχει τρεξίματα, είναι μόνο δημιουργικός. Εντάξει. Δηλαδή είναι ναι, αλλά φίλε μου, ξέρεις ότι με την εμπειρία του και με το μυαλό που διαθέτει σε άφθονο βαθμό δεν χρειάζεται το τρέξιμο. Ναι, τόσο αλλά πολύ. Χρειάζεται ο διπλανός του. Έχει φτιάξει ο Γιάγια του Ρε πριν πάρει την μπάλα, έχει φτιάξει όλη τη φάση μπροστά του. Καλά, εννοείται, διαβάζει. Πριν έρθει την μπάλα, θα τη δώσω εγώ εκεί, θα πάει ο άλλος δεξιά, ο άλλος αριστερά, θα γίνει υπεραριθμία, θα γίνουν πολλά πράγματα. Δεν πα βασικά να τον πα στην επαφή. Δεν τον ήθελα το Γιάγια του Ρε, ήθελα να χαλάσει αυτή τη μεταγραφή, ήταν ευχή μου. Έκανε τα πάντα ο Σέλουκ για να χαλάσει. Δεν τα κατάφερε. Άμα δεν τα κατάφερε. Αυτά δεν... Εγώ ήθελα να μην έκανε τα πάντα και να τα κατάφερνε. Να μην πήγαινε δηλαδή στον Ολυμπιακό. Τον πρότεινε στη Γαλατά ενώ ήταν κλεισμένο στον Ολυμπιακό. Και αυτή η Γαλατά δεν θέλουν ένα τέτοιο χάφε, δεν τρέπονται λίγο. Ποιον έχω δηλαδή, άντε με Γαλατά. Τον Γκάι Ροντρίγκες. Μια χαρά είναι ο Ροντρίγκες. Μια χαρά είναι ο Ροντρίγκες. Τον ήθελε τότε. Μα χάρισε και ωραία στιγμή. Και στη Φιωρεντίνα, φυσικά. Μια χαρά ήταν ο Ροντρίγκες. Αυτοί οι παίχτες που περνάνε από τον ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι τον έχουν μέσα στην καρδιά του τον ΠΑΟΚ για κάποιο χρονικό διάστημα, άλλοι για μικρότερο, άλλοι για μεγαλύτερο. Και αφήνουν όφελο στην ομάδα οικονομικό, προσφέροντα κιόλα αγωνιστικά, είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή σε κοιτάνε και σε κοιτάνε στα μάτια. Τι θέλει, κύριε, λέει, με πήρε, με πλήρωσε, σε έφερα τα τετραπλά, τα πενταπλά, τα εξαπλά. Κύριε, δεν έχει νόημα. Κάναμε δουλειά. Έτσι, έγινε δουλειά. Σε πρόσφερα, άσε με να συνεχίσω. Πήγα εκεί. Το ΠΑΟΚ δεν είναι μια χαρά. Καλά. Έτσι. Δεν κόβει. Μα και έτσι πρέπει. Η ζωή πρέπει να έχει συνεχόμενους ρυθμούς. Συνεχίζεται. Κοιτάμε κατά μπρος. Να πηγαίνουν σε κλαμπ ίσως μεγαλύτερα από τα δικά μας. Για μερικά χρόνια ακόμα η Γαλατά είναι πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο όνομα. Λόγω πρωταθλήματος. Δεν φύγω. Δώσουμε και με ένα τηλεοπτικά της Γαλατά και 5% εφορία στο συμβόλαιο και θα σου πω εγώ εσένα που εδώ έχω 50. Γιατί... Εντάξει, γίνονται και εδώ διάφορες τριπλίτσες. Γίνονται. Τριπλίτσες. Οι Ιεραπόστολοι δεν είμαστε κι εμείς. Είπαμε, θα τα λέμε τα πράγματα αντικειμενικά. Τριπλίτσες. Γίνονται γλυκές τρίπλες. Τριπλίτσες. Ναι. Όχι όμως, ο άλλος έχει de facto 5%. Ναι. De facto. Δηλαδή, την ώρα που εγώ θα δώσω 2 εκατομμύρια μεταγραφή και θα μου κοστίσει 4,5, γιατί είναι στο 72, δηλαδή το 50% είναι επιτομικτών. Ναι, βέβαια. Πας στο διάολο. Δεν είναι. Α, το χάνετε, χάνετε το νούμερο. Χάνετε το νούμερο. Ωραία, και ο άλλος θα κάνει μεταγραφή 2 εκατομμυρίων και θα δώσει 2,1-2,2, αλλάζει το έργο, φίλε. Ναι. Δηλαδή, ήδη στην αγορά, είσαι στη διεκδίκηση, είσαι 3 κλικ πάνω από μένα. 3 κλικ. Και παράλληλα, παίρνεις τηλεοπτικό συμβόλαιο 60 εκατομμύρια. Έτσι, 50 έτσι. Εκατομμύρια. Mm. Ωραία, θα μου πεις σε καινούριο γήπεδο, εξπλωτό νησί, κλαμπ, η Γαλατά έχει... Πλωτό κλαμπ για τους VIP της. Άντε. Στο Βόσπορο μέσα. Να, αυτά εδώ, εμένα μου αρέσει να τα κλέψουμε ξεκάθαρα. Ναι. Να το δεν κάνουμε. Αυτό. Εδώ πέρα μπροστά στο Λευκό Πύργο ένα πλωτό κλαμπ. Τι. Να μπαίνουν μόνο οι VIP και οι δημοσιογράφοι. Εγώ ξέρω ότι ο μεγάλος Ιβάν, ο άνθρωπος που δεν έχει κάνει ποτέ λάθος στη ζωή του. Ποτέ όμως. Ποτέ. Έτσι και είμαστε πάντα μαζί του, πάντα το στηρίζουμε. Mm. Είχε κάνει πρόταση και το γνωρίζω αυτό από μέσα. Στο Μακεδονία μπροστά, στο Μακεδονία Παλάς, να κάνει και μαρίνα, να κάνει και ενιδρύο τεραστίων διαστάσεων, όλα φυσικά με δικά του χρήματα, χωρίς να χρεώσει τίποτα ούτε το ελληνικό δημόσιο, ούτε φέρετε τα λεφτά και θα δούμε μετά τι γίνεται και αυτά τα γνωστά τα ελληνικά. Έτσι. Και τον είπαν όχι, γιατί λέει είναι ο Αιγιαλός. Τι Αιγιαλός, ο άνθρωπος θέλει να αναβαθμίσει την πόλη κι άλλο. Ποιος Αιγιαλός. Αυτά η γραφειοκρατία πρέπει να ξεπερνάει σε ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή υπάρχει ένας τέτοιος επενδυτής, άγιος άνθρωπος, επαναλαμβάνουμε. Mm. Έτσι. Και εσύ τον κόβεις τα φτερά. Όχι. Όχι. Δουλειές θα ανοίξουν δουλειές. Δουλειές, κόσμος θα δουλέψει. Ενιδρύο, εσύ δεν θες να δεις ένα σαλάχι τώρα, να πάμε να δούμε ένα σαλάχι. Ξέρεις τι θα έφερνε, από τα καλά τα καλύτερα. Από τα over the top και μόνο. Πάμε εγώ τώρα... φίλε το, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα πάλι. Mm. Πάλι το στίχημα μπήκε μες στο μυαλό μου. Mm. Η Goldbet γυρνάει συνεχώς. Mm. Θα παίξω σε αυτήν την υπερνόμιμη εταιρεία, υπεύθυνα. Θα παίξω σήμερα τον Λεβαδιακό. Λεβαδιακός Απόλλων Σμύρνης. Κομπότης. Κομπότης, έτσι. Και έχει κι άλλο ένα ματσάκι με μηδενική Γκανιώτα, την Αλμερία. Πού είσαι, δηλαδή. Έτσι, η Αλμερία. Ναι. Θα πατηθούν αυτά τα δύο. Light όμως τώρα. Light, τώρα light. Δευτέρα δεν είναι μπορείς να πατήσεις. Είναι και η ψυχολογία κακή από χθες που φάγωμα μας έκανε ο Καμπούρης.
Αλλιώς είναι να έχεις τα όπλα σου όπως πρέπει και να βγαίνεις στον πόλεμο, στην πεδιάδα με τα Λέοπαλτ, και άλλο να βγαίνεις με σφεντόνες και με τόξα. Ναι. Χαοτική η διαφορά. Χαοτική. Μάλιστα, θα παίξουμε έτσι light και ο Θεός και η ψυχή μας. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Παίρνουμε την ανάσα. Ό,τι και να πούμε. Και σκεφτόμαστε τον Καμπούρη σταθερά. Σταθερά. Σε όλο δεν, το διάλειμμα. Δεν φεύγει αυτό. Δεν φεύγει. Να είμαστε πάλι πίσω. Εμφανώς ο καλεσμένος ο βασιλιάς μας με τον Καμπούρη. Μεγάλο αγώνα κάνω σήμερα, να ξέρεις. Μεγάλο. Θα τον κυνηγήσω στο θάνατο, ανελέητα. Ανελέητα. Θα γίνω και ντέρις, μόνο γι' αυτό να. Ναι. Βέβαια. Απέκτησες έναν εχθρό. Θανάσιμο εχθρό. Ναι. Μισείς πραγματικά. Α, και ξέρεις κάτι, τέσσερα πράγματα δεν γνωρίζουμε στη ζωή μας. Τι. Πολύ καλά. Τα λάθη μας, τους εχθρούς μας, το χρόνο μας και το τέταρτο το ξέχασα. Ναι. Ζωντανές εκπομπές. Ναι, τι να κάνω, το ξέχασα. Θα το θυμηθώ σε κάποια στιγμή. Δεν ξέχασα όμως ότι σήμερα στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο, το εξωτικό Αγρίνιο. Στο Χνβαέρα, θα πάμε μια μέρα εκεί. Ναι. Ο Τράι είναι προπονητής εκεί. Είναι ο Τράι, ναι, με βοηθό του τον Βασίλη τον Παπαδόκη. Το κορυφαίο δεξί μπακ όλων των εποχών στον ελλαδικό χώρο σίγουρα. Αυτά θα τα λέμε μία φορά και θα τα εμπεδώνετε. Ναι, και είναι από τα πέντε κορυφαία στόπερ της ιστορίας του. Ακριβώς. Και ο πρώτος που έβγαλε την μπάλα ορθολογικά. Γλυκά, έτσι ακριβώς. Το μόνο στόπερ που δεν μισούσε την μπάλα ήταν ο Τραγιανός ο Δέλλας. Δεν έβγαζε ένα κοινό διαμαρτυρία στην μπάλα όταν την είχε στα πόδια του. Πάντοτε τη χάιδευε, είχε μία ερωτική σχέση μαζί τη. Στη Ρώμα έπαιξε, φίλε. Έπαιξε στη Ρώμα και να ξέρει ο Τραγιανός ο Δέλλας έχει κάτι χαρακτηριστικό. Επειδή το ξέρω από τα 18 του, στα 18 του ήταν ακριβώς όπως είναι τώρα. Ναι. Ένα πράγμα απίστευτο. Η μέρα της Μαμπότας. Ο ίδιος άνθρωπος. 18 ήταν 40 ο Δέλλας. Ναι. Και 40 είναι πάλι 40. Τον θυμάμαι σε ένα παιχνίδι Άρη ΣΑΕΚ 3-2. Που δεν πίστευα ότι ο Άρης βρήκε τέτοιο παίκτη. Άρη ΣΑΕΚ. Με μπήκα προπονητή. Άκου τι σε λέω τώρα. Και Μάκη Τζάντζο στον. Μπήκα διαιτητή. Το Χαλκιδικιώτη. Ναι. Ναι. Και στον Άρη έπαιζε και ο Μάκης ο Τζάντζο τότε. Η παιχτάρα, ναι, ο υδραυλικός. Ναι. Μια χαμονιά της. Ναι, ναι, την οποία δεν την αναφέρει ο Μάκης. Εισάγει κολόχαρτα. Ναι, εισάγει. Εισάγει. Κάνουμε. Μπορείς να μου κάνεις μια εκατοστάδα κοφρέ. Μα δουλειά του είναι αυτή κανονικά. Αυτό, λέω, φίλε, τι κάνεις. Μπορεί να τα στείλει εδώ κιόλας. Αυτά με για φωτιγά κανονικά. Για βασιλιάδες εξάφυλλα πλέον. Δηλαδή πλέον οι Μωαμεθανοί που έχουν μπιντέ μάθαν για τα κολόχαρτα του Μάκη και το κόψανε. Λοιπόν, μην γυρνάμε τη συζήτηση στον Κωνσταντίνο και Ελένη στα βιζαντινοτέτια και τα γνωστά. Θέλω να επανέλθουμε στο πανετολικό σόφι που το περάσαμε γρήγορα. Το οποίο είναι τεράστιο over. Ναι, για μένα. Πιστεύω κιόλας ότι εκτός από τον Τραγιανό το Δέλλα, ναι, ο Βασίλης ο Μπαμπόκης βοηθάει τα μέγιστα. Είναι ένας εκπληκτικός βοηθός. Και το μέλλον το παπονητικό είναι μπροστά του, όταν θέλει να κάνει και μόνος του κάτι. Έχει απίστευτες γνώσεις από ποδόσφαιρο. Απίστευτες. Και τον πανετολικό φέτος θα τον στηρίξουμε. Πάντα στηρίζουμε πανετολικό. Θα τον στηρίξουμε. Πρώτα απ' όλα να σου πω για να μαθαίνεις. Ναι. Γιατί αποφεύγεις, ναι, τα ταξίδια. Ναι, για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Ναι. Στο Αγρίνιο πηγαίνουμε. Μένουμε πάντα εκεί που πρέπει να μείνουμε. Δεν έχει πολλές επιλογές. Ναι, εντάξει, δεν είναι και Μονεγάσκι. Δεν είναι και το Μονακό, έτσι ακριβώς. Ναι, εντάξει. Αλλά καβατζώνεις τραπέζι. Δεν χρειάζεται καβατζώνεις, έχει πάντα. Αλλά το παίζεις λίγο κράτηση, μαγκιά και ξέρω εγώ. Και πας σε ένα συγκεκριμένο ταβερνάκι το οποίο έχει τα καλύτερα αρνίσια παϊδάκια του πλανήτη. Θες να σταματήσουμε την εκπομπή και να ξεκινήσουμε τώρα για εκεί. Το αμέφτιαξες. Εγώ δεν είχα δουλειά. Το αμέφτιαξες. Πρόσεξε τι γίνεται όμως. Η μαγιά τους, ποια είναι. Δεν στα ζυγίσουν, φίλε, πριν τα ψήσουν. After. Είναι after burning. After. After burning. After παϊδάκι. After. Τόσο μπροστά, δηλαδή, το Αγρίνιο. Δηλαδή, λες, έκανα το λάθος, συνηθισμένος από τις πρακτικές, τις μυστικές. Τις κλασικές, ναι. Ωραία. Έκανα το λάθος στην αρχή και λέω τώρα, τι να πάρουμε ένα κιλό τώρα, τρία άτομα. Ας πάρουμε δύο. Με εννοείται. Ναι. Το λογικό δεν είπα. Λογικότερο. Έχοντας στο μυαλό μου ότι το ένα κιλό που θα μπει στη σχάλα είναι. Θα μισείς το διπλανό σου, ναι, μόλις παίρνει ένα παϊδάκι. Ναι. Θα θες να μιλήσεις, δεν θα μιλάς γιατί λες τόσες μπουκές παραπάνω. Ναι, άμα τι πάθαμε. Ναι, ενώ τα άλλα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Οι φιλάνθρωποι αυτοί φέρνουν δύο κιλά, φίλε. Πόσο είναι ένα τραπέζι, ρε φίλε, δύο τετραγωνικά μέτρα. Τα 1,8 ήταν τα παϊδάκια. Αυτή. Την πρώτη φορά. Σαν άλλη Κύριλλος και Μεθόδιος. Την άλλη, δηλαδή κάναμε και το λάθος την πρώτη φορά και πήραμε και άλλα.
Και μείνανε, δεν πιστεύω. Μείνανε. Μείνανε. Δεν τρογόντουσαν. Όχι παϊδάκια. Παϊδάκια δεν είναι. Ναι, τα βοηθητικά. Τα βοηθητικά. Ναι, τα εξτρέμ. Τα παρεμφέρει, ναι. Τα εξτρέμ. Οι εβολίστες, αυτοί που δεν παίζουν κανένα ρόλο, ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Αγρίνιο ότι πας. Είναι μια πολύ ωραία έδρα, ποδοσφαιρική. Είναι πάρα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Αν εξαιρέσεις 4-5 ντόπιους γαύρους που την ώρα του αγώνα θα κατέβουν δημοσιογραφικά και θα τους ξεριζώσει το λαρίγκι. Πάντα υπάρχουν τέτοια φίλε. Πάντα θα υπάρχουν. Ξεπερνάς όμως γιατί είναι όλο το κλίμα τόσο ωραίο και είναι τόσο καλοί άνθρωποι. Παραδόξως στο στρατό είχα άλλη εντύπωση, γιατί μάλλον θα έτυχε. Θα έτυχε. Που ξεπερνάς αυτό το σοκ με τους τοπικούς γαύρους εκεί. Φιλέ, είναι η καλύτερη εκδρομή. Οπότε συμπερασματικά στηρίζουμε Πανετολικό. Στηρίζουμε Πανετολικό. Βλέπεις σήμερα εσύ over τον Πανετολικό. Εγώ βλέπω over γιατί είδα τον Όφη. Και ξέρω ότι ο Πανετολικός είναι μια ομάδα που παίζει. Να δώσουμε τα ποσοστά λίγο. Ο άσος του Πανετολικού δίνει 2,21. Ναι. Το χ δίνει 3,01. Και το διπλό 3,62. Το καλύτερο στοίχημα. Παίζοντας την Gold Bet, πληρώνεσαι ακαρία. Πας με την καρτούλα σου, βάζεις την κάρτα μόλις κερδίζεις. Έτσι. Μην πάτε όταν δεν έχετε κερδίσει. Το καλύτερο στοίχημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το goal goal. Goal. Το καλύτερο από όλα. Και πάρα πολύ καλή απόδοση, θα ξέρεις. 2,04. 2,04 το goal goal και το over μπορεί να είναι στο 2,30. Πού σου είναι. Αμέσως. Ακαρία. Είναι μεγάλο over, εγώ γι' αυτό βλέπω το over. 2,50. 2,50. Είναι λάθος. Χαρίζει λεφτά. Αυτά τα λάθη μου αρέσει. Είναι λάθος. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που εκτίθεσαι έτσι. Εμένα με τρελαίνουν αυτές τις τοποθετήσεις. Μα έχω δει τις ομάδες. Έτσι. Ωραία. Γι' αυτό αύριο θα σε αποθεώσω. Αυτό το 2-1-3-1 αύριο. Παραδοσιακά παίζει στην έδρα του. Δεν την έχει το Πανετολικό να κλείνεται. Όχι, όχι. Είναι μια ομάδα σε νικήρε, φίλε, παίζει. Σοβαρή, στιβαρή και χρόνια. Ναι. Δεν είναι. Θα πάω τον Μπάμπη τον Τενέ να κρατήσω. Ο Μπάμπη, ο Τενέ. Ο Τενέ, ο Μπάμπη, ο Τενέ. Ναι. Το μόνο επίθετο με δύο. Με δύο, ονοματεπώνυμο. Ο Μπάμπη, ο Τενέ. Που παίζουν. Και ο Μάικ ο Χάβο παίζει. Μάξι, πού είναι ο Χάβο, ξέρει τώρα. Τα έχω χάσει εγώ. Και εγώ τα έχω χάσει. Είναι όταν δεν έχει ομάδα παθαίνει αμόκ. Γιατί θεωρεί ότι είναι ο καλύτερο προπονητή του πλανήτη. Ναι, αυτό. Θεωρεί αδιανόητο ότι μπορεί να μείνει χωρί δουλειά. Που δεν είναι κακό προπονητή. Αλλά έχει άλλο. Εχθρό του καλού, το καλύτερο όμω. Με εμά δεν ήταν κακό. Είχε δύο βραδιέ βέβαια πολύ κακέ. Στη Βηγιαρεάλ ήταν μαζί. Στη Βηγιαρεάλ ξεκίνησε. Ναι. Έχει το κακό παιχνίδι με την Τσέσσεκα Μόσχα στην Τούμπα που βάζει το Βιτόρο τραυματία. Κομβικό λάθο. Στο επαναληπτικό είναι αυτό, με την Τσεσεκά. Στο επαναληπτικό κάνει παπάδε. Στον επαναληπτικό θυμάσαι τη μαγική φάση. Ναι. Κάνει ο Ήβτς, ο Βλάνταν, μαγική ενέργεια από αριστερά. Όλη σπάει σπάει την μπάλα στο Σαλπικίδη και χάνει εκείνη τη μοναδική ευκαιρία. Ναι. Από τι μεγαλύτερε. Ναι. Και κάνει και ένα έγκλημα στα playoff με την ΑΕΚ που μα έχει κάνει η ΑΕΚ. Ο γιο ένα 3-4-3 που έπαιξε. Ενώ γενικά τα έχει πάει καλά, υπάρχουν δύο στιγμέ που του αμαυρώνουν την παρουσία. Μεγάλο καράβι, μεγάλε φορτούνε. Ακριβώ. Εγώ λέω λοιπόν. Ότι ο Πανετολικός παίζει. Τον Όφη τον είδα στον Πανιόνιο. Μπαίνει με ορμή στα παιχνίδια. Έχει ορμή. Έχει ενθουσιασμό για την κατηγορία, ναι. Βέβαια, φυσικά. Εννοείται. Το... Είναι και αυτό μεγάλο. Θα μιλήσουμε και για τον Άρη. Θέλω λίγο να πω. Ναι. Δεν τον έχω, δεν έχω εικόνα. Ξέρω του παίκτε του βέβαια, του περισσότερου. Εντάξει, φαντάζομαι δηλαδή. Και έτσι όπω άκουγα, καταλαβαίνω και τι γίνεται. Απλά οι αντίπαλοι του λίγο μπορεί να τον παραμυθιάσουν μια ψηλή. Η πρώτη. Εκεί θέλει την προσοχή. Γιατί μα πέσει κανένα καλό. Ξέρεις, ναι. Πολύ εύκολα να φας την κεφαλιά, άμα έχεις την έπαθηση που πες πριν. Τέλος πάντων, και ο Όφη παίζει. Αυτό το παιχνίδι δύσκολα θα μείνει κλειστό. Ναι. Εντάξει. Και είναι καθαρά θέμα ημέρα των μεσοεπιθετικών, ρε φίλε, να σου βγει το over. Καταλάβαινε. Αυτό μπορεί να σου στραβώσει μόνο αν ο άλλος δεν παίζει. Εντάξει, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων. Ναι. Δεν θα κερδίσει ποτέ, δεν κερδίζει πάντα το καλύτερο, όχι ποτέ. Μια φορά έτσι. Πετυχαίνω. Δεν είναι μπάσκετ. Την Dortmund σε κακό φεγγάρι. Και δίνει το under 2,80. Ναι. Καλώς. 2,80 under. Την καλημέρα μου. Καλημέρα που το βαράω. Στο 15-3-1. Ναι. Δεν έπρεπε να το χτυπήσει τόσο δυνατά. Δεν πρέπει να πόνεσαι τόσο. Ήταν 4-5 παιχνίδια που ήταν under, είναι. Δεν πήγαινε με τίποτα. Εγώ είχα ένα φίλο. Θυμάσαι το μάτς με τη Σπάρτακ το 5-3 την ανατροπή στην Τούμπα, 0-3 στο 17. Ναι. Αυτό είναι 1997-98, κάπου εκεί είναι, 97. Με Άγγελο Αναστασιάδη. Έχω ένα κατάστημα τότε εγώ με ηλεκτρονικά παιχνίδια και έναν υπάλληλο εκεί. Βρέχει εκείνη η μέρα καταρακτοδός. Τρέχει, με λέει, έλα να σε πω, πρέπει να το προλάβουμε οπωσδήποτε. Θέλω 2 μήνες μπροστά τα λεφτά. Τι έγινε με Πελέτο, λέω, Πελέτο φωνάζαμε. Ναι, με λέει, σε κετεύω, δεν θα κουνηθεί η μπάλα, αυτό το άντερ δεν χάνεται ποτέ. Ναι, το λέω, πάρε 2 μήνες, πάρε εγώ, είμαι και λίγο το extra large. Λέω, 2 μήνες θες μπροστά, πάρε 4.
Ήταν και ο Γιάννος να το κάνω εντελώς κακό. Να μην, οικονομικά να ισοπεδωθεί. Ήταν Σεπτέμβριος. Έτσι, και του δίνω μέχρι και το 12 Χριστουγέννου. Τότε ήταν άγιες εποχές. Ένα 12 Χριστουγέννου, τα πάντα. Και τα βάζει όλα το παιδί στο Άντερ. ΠΑΟΚ, Σπάρτακ, τα λάβει αυτό. Άντερ, Άντερ. Το μάτς λήγει 5-3, 8 γκολ. Τελειώνει το μάτς, κατεβαίνω από την Τούμπα, το λέω, πού το ήξερες. Πες μου μόνο αυτό. Πες μου μόνο αυτό, μάγε. Μάγε. Και έχουμε πολλές τέτοιες ιστορίες. Πού το ήξερες. Ναι, πώς το ήξερες. Το έμαθες πώς το ήξερες. Δεν το έμαθα. 0-3, ήμασταν στο 15, στο 16. Με ουιλάκι. Πήγα από το κεφαλικό. Από πλάγιο out που περιμένω να δεσκώσει offside τη μισή, που δεν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει offside από πλάγιο out, δεν υπάρχει offside από τον τερματοφύλακα το ελεύθερο. Ήμαρτον, μάθετε τα αυτά. Αυτά είναι κλασικά. Το ξέρεις αυτό, το λαμόγιο αυτό το ξέρεις. Για βοήθα. Δεν το ξέρεις το λαμόγιο αυτό. Για πες γιατί γελάει. Γελάει γιατί είναι ρούβατο. Ποιος είναι. Κύριος Σαλτίδης. Α, δεν το ξέρετε πάλι καλά. Α, τον άκουγα όμως. Τον άκουγες. Α, καλά είναι. Πολύ καλά τα λες. Ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσουμε για την ομάδα σου. Εκπληκτικός και χθες ο Άρης. Μάζεψε. Πόσο κόσμο θες να πω ότι μάζεψε. Μισό λεπτό. Γεμάτο το Καρθατζόγλιο. Πες αυτά που λέτε για εσάς, επειδή δύο που λέτε αυτά που το τραβάτε λάστιχο. Γεμάτο το Καρθατζόγλιο. 20.000 μέσα και ίσως 22.000 μέσα και 10-12.000 αντιμετώπισαν το γνωστό πρόβλημα μαύρης αγοράς των εισιτηρίων. Αυτό που συμβαίνει με τον. Ένα σου λέω, φίλε μου Χρύσανθε, που δεν σε γνωρίζω τώρα, ακούς. Έχεις ένα από τους καλύτερους προέδρους, να το ξέρεις αυτό. Εσείς. Άκου τι σε λέω εγώ. Εξαιρετικά φιλόδοξος. Εξαιρετικά φιλόδοξος. Και γρήγορος. Πολλές. Πολλές. Αποθεώνεις, φέρτε εδώ μια μέρα. Δεν μπορείς. Δεν έρχεται με μένα, δεν έρχεται. Αλλά όχι, εγώ θέλω όλη την πόλη, αυτό με ενδιαφέρει σοβαρά στο λέω. Θέλω να διακρίνει την πόλη μια ευγενή άμυλα. Ένα ευγενή συναγωνισμό. Αυτό κάνω, ρε. Αυτό. Όλα να πάνε καλά. Εμείς δεν θέλουμε ακρότητες, μίση, πάθη. Μόνο για τον καμπούρι. Ναι, το καμπούρι είπαμε. Η μάνα γη, ας τον δεχτεί γρήγορα στην αγκαλιά της. Δεν πειράζει. Η μάνα δεν είναι γη. Όλοι δεν επιστρέφουμε κάποτε. Όλοι θα πάμε για τα χωράφια σε κάποια φάση. Δεν φίλε, όταν θα σπείρουμε να κάνουμε. Εντάξει, γιατί να μην δεν πάμε, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του, α επιστρέψει στη μάνα γη. Από εκεί που βγήκε. Δεν έχει δικαίωμα. Ξεκινήσαμε έτσι και επιστρέφω πάλι εκεί. Και γιγαντώνομαι και είναι η μνήμη μου μεγαλύτερη συνεχώ. Δηλαδή αισθάνομαι σαν αυτά τα. Πώ το λέω, στην παλίρια, τα φράγματα που υπάρχουν, έτοιμα να φύγουν. Η πίεση. Η πίεση. Δεν γίνεται. Πάμε τώρα να σου πω εγώ ποιες άποψεις είμαι για την αντιπαλότητα. Ναι. Την τοπική. Η οποία. Μένα μου αρέσουν αυτά, να το ξέρεις. Και εμένα μου αρέσουν. Με μέτρο όμως, έτσι. Δεν έχει την αλήθεια με της Αθήνας. Δηλαδή, εδώ είναι πιο αγαθοσύνη. Στην Αθήνα, φίλε, αυτοί είναι, αν τα κάνουν τα μαθηματικά τους και τους βγουν τα νούμερα καλά για όλους, πάνε να πάρουν τα νούμερα. Εδώ, αν γυρίσουμε και πούμε, εγώ, ο Χρύσανθος και ο Ματζιούκης που κάνει Ηρακλή. Ναι. Ότι κοίτατε, φαίνεται. Α, και για Ηρακλή πρέπει να μιλήσουμε. Ναι, αν τα, με το φορείδι έχω κύριε. Ναι, πρέπει να μιλήσουμε για Ηρακλή. Συνέχεια. Μεγάλο που λέει. Ωραία. Αν τα νούμερα. Εδώ πέρα πούμε, κοίτα να δεις, άμα πάρει κάποιο το πρωτάθλημα και εσύ βγει σε Ευρώπη και ξέρω εγώ, μαζεύει ένα νούμερο και θα μοιραστούμε. Δεν βλέπει καμιά. 200.000 καθένα, ξέρω εγώ, από τα γύρω-γύρω. Τα εξωτερικά. Ναι, δεν θα το βγάλουμε την άκρη. Δεν θα τη βγάλουμε. Και θα τα βγουν σε 15 δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα θα χρειαστεί να τόσο θα χρειαστεί. Ναι. Απ' τη μία. Γιατί βλέπουν μακριά, βλέπουν δάσος. Εσύ ξέρουν από νούμερα. Εδώ τι τώρα, άμα έχω μέσο όρο μηνιάτικο 462 ευρώ, πού να καταλάβω πώς διαχειρίζεσαι μια κατάσταση με 2 εκατομμύρια. Είναι σαν ένα μαγαζί. Έχει ένα σε ένα μαγαζί, φίλε μου. Έχει το 100% του μαγαζιού και δεν έχει ούτε μυγά. Μυγάς ποιος είναι, στα μεγάλα μαγαζιά της πόλης, συχνάζω εγώ σε ένα τέτοιο σύγχρονο καφενείο, ίσως το καλύτερο που υπάρχει, ο άνθρωπος έχει μυγά. Δηλαδή υπεύθυνο να σκοτώνει τις μύγες για να μην έχουν πρόβλημα οι πελάτες. Ναι. Πάρα πολύ μπροστά. Ναι. Βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δολοφόνο μυγών. Ναι, αυτή είναι η δουλειά του, είναι μυγάς. Ναι. Πόσο άλλος είναι ξυλουργός, πόσο άλλος είναι έμπορος ανταλλακτικών αυτοκίνητων, αυτός είναι μυγάς. Μυγάς, ναι. Και σκέφτεται να πάρει το κατάστημα και γατά. Γατά. Ναι, να διώχνει τις γατούλες οι οποίες κυκλοφορούν εκεί κοντά. Στα ύψη το επίπεδο. Στα ύψη. Ναι, ναι, ναι. Είναι το γνωστό κατάστημα, θα το διαφημίσω, Le Pantelé. Le Pantelé. Le Pantelé, ναι. Πού είναι αυτό.
ανατολικά στην πόλη. Θα σε πάω μια φορά, αλλά ετοιμάσου για δάκρυα, για λυγμούς, για αναφιλητά. Σαν άλλος Τόλης Βοσκόπουλος. Ωραία, και έκλαιγες με αναφιλητά. Θα το δουλέψουμε. Απίστευτο φαγητό και καταπληκτικός ο μαγαζάτορας. Αυτό έχει σημασία. Εκπληκτική ποιότητα. Ναι, αυτό έχει σημασία. Πολύ μπροστά. Πολύ, δηλαδή όταν λέμε πολύ, πολύ. Σημασία αυτό έχει. Δηλαδή όλα τα φαγητά που βλέπεις, τα γκουρμέ, όλα ξεκινούν από τα χέρια του. Και μετά τα παίρνουν και τα κλέβουν άλλοι γνωστοί σεφ της Αθήνας και της υπόλοιπης Ευρώπης. Τα τουάζει έχει ο δικός σου. Όχι, όχι. Χωρίς τα τουάζει. Όχι, όχι. Υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι, ναι, ναι. Το σεφ είναι λίγο, νομίζω τον αδικεί. Δεν ξέρω τι είναι πάνω από το σεφ. Δεν ξέρω τι είναι. Ο σου σεφ είναι βοηθός, ε. Δεν τα ξέρω, δεν θέλω να εκτεθώ κι άλλο. Δηλαδή. Έλα, ρε. Είμαστε. Έλα, ρε, φίλε. Εντάξει. Ήρθε η ώρα, φίλε. Τέλος, καλά, όλα καλά. Τέλος, καλό, όλα καλά, ε. Τώρα, άκου να δεις. Εκτός όλων των άλλων, εντάξει, έγινε ότι έγινε τον Πανιόνιο, πέταξε ένας καράκι ο Ζάκος μια φωτοβολίδα, μου στέλνει μήνυμα. Είπα, αυτό είμαστε κάθετα, αντίθετα, εννοείται, δεν αναγκαίνεται. Το συζητάμε και πρέπει να βρεθεί από τους δικούς μας και θα βρεθεί. Ναι. Και να ισοπεδωθεί, μακριά. Ναι. Δεύτερον, λέει, δες ένα κύριο Πανιωνίου μου στέλνει ένας από τον Πανιωνίο. Δεύτερον, πάρε μετά γιατί ένας δικός σου μάλλον έχει πάρει λάθος γυαλιά και τα ψάχνει ένας δικός μου. Τους ψήσεις με τη γυαλιά. Ανταλλαγή γυαλιών. Και ψηριστική είχαμε. Επειδή ξέρω ποιος είναι αυτός που έχασε τα γυαλιά του, ήδη έχω φροντίσει να δω τι γίνεται. Μιλάμε μετά. Αδερφέ μου, ήρθε η ώρα να πάω να δούμε την πόλη σε την κατάσταση είναι. Ναι. Ναι. Σου έστειλα φωτογραφία καμπούρη, να την έχεις, να θυμάσαι. Άσπρο δέρμα, φίλε. Όταν βλέπεις άσπρο δέρμα, κακό. Εγώ τρελαίνω με ανθρώπους που κάνουν τόσο ξεδιάντροπα με δόλο τέτοιες ανήθικες ενέργειες. Με τόσο μεγάλο κακό που μπορεί να φεύγουν σε μια σίγουρα εκ των τριών κορυφαίων ομάδων της Ελλάδος. Φίλε, αυτή είναι. Γι' αυτό κάνουμε μαθήματα συμπεριφοράς απέναντι σε Αθηναίους. Σε τρώνε. Η δική μας, εγώ ένα πρόβλημα που έχω με τη διοίκησή μας, είναι ότι κάθεται στο τραπέζι με αυτούς συχνά πυκνά, ακόμα και σε επίπεδο Super League. Δεν θα κάθεσαι με αυτούς στο τραπέζι. Ή δεν θα τους ακούς. Θα λες αυτό λέει ο Πάο, ξέρω τι είστε, ωραία, χάρηκα πολύ, τα λέμε. Ο αείμνηστος Βουλινός, όταν ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, ήταν να πάρουμε ένα παίχτη, ένα χάφ, ένα δεκάρι, πολύ καλό Ρώσο. Λέει, θα δώσω 40 εκατομμύρια δραχμές. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, μην έρθετε εδώ και με πείτε άλλα λεφτά, αυτά, 40. Ναι, ναι, πρόεδρε, τελειώσαμε ό,τι είπαμε. Κοιτάξτε, λέει, ό,τι είπαμε ισχύει, το λέει και ένας άλλος γνωστός δικηγόρος της πόλης και δεν έχουμε πει τίποτα. Έρχονται οι άνθρωποι, κάθονται και λένε, εμείς θέλουμε 50 εκατομμύρια. Γεια σας, λέει ο Βουλινός, σηκώνεται και φεύγει από το τραπέζι. Γεια σας, γιατί δεν θέλω να κάτσω. Μα δεν θέλω, ρε φίλε. Όταν εγώ σε έχω πει πιο μπροστά, ότι είναι αυτό. Και εσύ ξεκινάς σαν βάση το άλλο, εκ να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου. Είσαι ανάξιος. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Είσαι ρόμπα. Έτσι. Εγώ μπορώ να σου πω θα σου δώσω 40 και με κάνουμε αυτό θα σου δώσω και άλλα 10. Εγώ όμως θα το πω. Έτσι, πάω. Ωραία. Και κλείνοντας από μια φιλοσοφία, γιατί θυμόμαστε, θα κρίνεται έναν άνθρωπο πάντα όταν είναι καλά και οικονομικά και κοινωνικά. Τότε θα τον κρίνετε. Όταν έχει πέσει για διάφορους λόγους, ποτέ. Θα τον έχετε στο απειρόβλητο και δεν θα τον κυνηγάτε. Όταν είναι καλά, λοιπόν. Έχεις κατά νου κανένα. Πολλούς. Ωραία. Πάμε.